Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο βήμα, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start και θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο αυτό εδώ το κανάλι έχει προσεγγίσει πάρα πολλές φορές και θα εξακολουθήσει να το κάνει. Θα μιλήσουμε για πρόληψη, για εξαρτήσεις, για προγράμματα. Έχουμε τη χαρά να είναι στην Κέρκυρα να διεξάγει τη 13η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης και σήμερα μάλιστα είχαμε και τα εγγένεια της νέας μονάδας του ΚΕΘΕΑ στην Κέρκυρα. Μαζί μου λοιπόν στο στούντιο είναι ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, ο κύριος Λιάπης, και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρίσκω στο αγαπημένο νησί της Κέρκυρας. Αγαπημένο νησί, ναι, το καταλαβαίνω, το πιστεύω. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί, γιατί είναι ένα νησί που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα πολλά, αλλά είναι και ένα νησί που είναι σταυροδρόμι σε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, που έχουν να κάνουν με την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως είναι το ζήτημα των ναρκωτικών, αλλά και άλλων θεμάτων. Και είναι μια εξαιρετικά καλή συγκυρία το ότι είναι και η Πανελλήνια Συνάντηση των Φορέων στο νησί, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπογραμμίσουμε τον μεγάλο ρόλο, τον κεφαλαιόδη ρόλο της πρόληψης απέναντι στη μάστιγα των εξαρτήσεων, η οποία φούντωσε και διωγγώθηκε, διότι πέρασε πάρα πολλά η πατρίδα μας, πέρασαν πάρα πολλά οι κοινωνίες μας, οι τοπικές, οι επιμέρους, με τις ιδιαιτερότητες, η καθεμία. Είχαμε την καραντίνα πολύ πρόσφατα, τον κορονοϊό και τις αλλεπάλληλες καραντίνες. Είχαμε νωρίτερα την κοινωνικο-οικονομική κρίση που έφερε τη χώρα μας στο μάτι του κυκλώνα και βεβαίως δεν προλάβαμε να συνέλθουμε από όλα αυτά. Ήρθε η κρίση ακρίβειας, οι προειδοποιήσεις και όλο αυτό το άγχος για έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Όλα αυτά έχουν ένα έντονο αρνητικό αποτύπωμα στις εξαρτήσεις και πρέπει πραγματικά να δράσουμε προλαμβάνοντας κυρίως, αλλά από ένα σημείο και μετά φροντίζοντας και για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κάθε εξάρτησης και για την επανένταξη των εξαρτημένων μας. Γιατί η πρόληψη παραμένει κενό γράμμα εάν απομακρύνει μεν από τον κίνδυνο της εξάρτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως το πρώτο βήμα ενός θεραπευτικού συνεχούς. Και βεβαίως πρόληψη δεν σημαίνει μόνο η ενημέρωση για τον κίνδυνο των εξαρτήσεων, για τον κίνδυνο των ναρκωτικών. Αυτή είναι, θα το λέγαμε κατά τη στοιχεία, με την ιατρική ορολογία η πρωτογενής πρόληψη. Ναι. Υπάρχει και η δευτερογενής πρόληψη που είναι η έγκαιρη διάγνωση στην ιατρική. Στο κομμάτι των εξαρτήσεων θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έγκαιρη παρέμβαση σε ήδη εξαρτημένους. Και βεβαίως πολύ σημαντικό η τριτογενής πρόληψη που στον ιατρικό χώρο ορίζεται ως αποκατάσταση, στην απεξάρτηση είναι το πιο σημαντικό ίσως από όλα και έχει να κάνει με την κοινωνική επανένταξη των συνανθρώπων μας. Διότι κακά τα ψέματα, εάν δεν μπορέσεις να τον επανεντάξεις, εάν δεν μπορέσεις να εξασφαλίσεις μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προσέγγισης, ώστε να ξαναβρει τη χαμένη του αυτοεκτίμηση, τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά ως ολοκληρωμένη κοινωνική και οικονομική και επαγγελματική μονάδα, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της υποτροπής. Τώρα, θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω και την ιδιότητά σας του Πρόεδρου του ΚΕΘΕΑ, αλλά και την επαγγελματική σας ιδιότητα, γιατί είστε ψυχίατρος. Έτσι. Είπατε μια λέξη που νομίζω ότι είναι κλειδί, άγχος. Από εκεί ξεκινούν όλα. Νομίζουμε ότι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το άγχος μας πίνοντας ένα ποτηράκι παραπάνω ή κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι ένας λόγος αυτός? Πολύ καλά κάνετε και το θέτετε έτσι, και γιατί ακριβώς και το ένα ποτηράκι παραπάνω, παίρνοντας μία αθώα συμπεριφορά που είναι η νόμιμη ουσία του αλκοόλ, γιατί το ΚΕΘΕΑ ασχολείται, όπως είπαμε, και με τις νόμιμες εξαρτήσεις, δηλαδή και με το αλκοόλ και με το τζόγο ηλεκτρονικό ή ηλεκτρονικό και με το φυσικό ή ηλεκτρονικό και με το διαδίκτυο. Το αλκοόλ πραγματικά είναι πολύ περισσότερο απενοχοποιημένο και πολλές φορές είναι και μέσα στην κουλτούρα πολλών τοπικών, αν όχι όλων, κοινωνιών. Ναι. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι πολλές φορές ακόμα και τα δύο ποτηράκια ουίσκι που μπορεί να πίνει κάποιος το βράδυ για αποσυμπίεση τη λεγόμενη, δεν είναι αθώα. Μπορούν να αποτελούν ένα εγκατεστημένο μοτίβο
συμπεριφοράς. Εθίζεται λοιπόν και όταν πάει γίνεται, παραπάνω μετά. Και όταν γίνεται ακριβώς όπως το περιγράψατε για αγχώληση, ναι. Δηλαδή δεν πίνω επειδή υπάρχει μια παρέα στο σπίτι, ναι. Ή επειδή είναι η συνθήκη τέτοια, αλλά πίνω γιατί συνειδητά πλέον το χρειάζομαι, mm-hmm. για να χαλαρώσω, κατανοούμε ακριβώς ότι όσο θα αυξάνονται και οι κοινωνικές, οι οικονομικές, οι εργασιακές πιέσεις, τόσο θα αναζητάτε μοτίβο τέτοιο χαλάρωσης. Και αθώες, αντίστοιχα εντός εισαγωγικών, ναι. φαρμακευτικές ουσίες, όπως είναι οι βενζοδιαζεπίνες, mm-hmm. γνωστά φάρμακα, στα οποία πολύ εύκολα, δεν θέλω να πω την εμπορική τους ονομασία, ναι. στα οποία πολύ εύκολα καταφεύγουμε, mm-hmm. Έχουν νόημα. Αλλά έχουν νόημα όταν δίνονται με συνταγή γιατρού καθαρά για αγχώληση. Έτσι. Γιατί στους ίδιους υποδοχείς των κυττάρων του εγκεφάλου μας που πηγαίνει το αλκοόλ, στους ίδιους ακριβώς υποδοχείς πηγαίνει και η βενζοδιαζεπίνη. Γνωστά φάρμακα τα οποία δυστυχώς τα παίρνουν και άτομα τρίτης ηλικίας, συχνά από λάθη των συναδέλφων, είτε ψυχιάτρων, είτε νευρολόγων, είτε γενικών γιατρών, είτε παθολόγων. Ναι. Και είχε μιλήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να το γυρίσουμε και στην, mm-hmm. καραντίνα. Για μια πανδημία μέσα στην πανδημία. Ναι. Και αυτή η πανδημία ήταν πια, ήταν η υπερσυνταγογράφηση και η, ναι. κατάχρηση βενζοδιαζεπινών, κυρίως από άτομα είτε τρίτης ηλικίας, είτε στον προθάλαμο της τρίτης, mm-hmm. ηλικίας. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς αυτά τα άτομα βρεθήκαν στο μάτι του κυκλώνα του κορονοϊού. Γιατί αν θυμάστε καλά και τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά, που καλά καλά δεν είχαμε τα εμβόλια. Τα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολα. Επεβάλλεται η αποστασιοποίηση, ναι. κυρίως αυτών των ηλικιακά μεγαλύτερων, ναι. και άρα ευπαθών ομάδων. Σωστά. Οι οποίοι βίωναν και την μεγαλύτερη απειλή υπό, mm-hmm. το κράτος του ότι, και υπό το άγχος του ότι θα αρρωστήσω και θα πεθάνω. Ναι. Αλλά και της αναγκαστικής αποστασιοποίησης από το υποστηρικτικό τους πλαίσιο, παιδιά, εγγόνια. Mm-hmm. Και όταν λέμε υποστηρικτικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν εννοούμε μόνο για μια καθημερινότητα, αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι της επαφής με τα παιδιά, αυτό, τα εγγόνια κτλ. Και σκεφτείτε ότι η ελληνική κοινωνία, ναι, είχε και άλλη μια δίκιο. Ιδιαιτερότητα, πέραν του ότι πάντα ήταν πολύ συνεκτική, mm-hmm. και αυτό πολλές φορές ήταν και λάθος, γιατί γινόταν μια υπερεμπλοκή όλων, mm-hmm. των γενεών, ναι. μέσα στην ίδια οικογένεια και στα ίδια καινούργια οικογενειακά πλαίσια. Ναι. Ας μην ξεχνάμε όμως, για να το συνδέσουμε και με την οικονομική κρίση, η οποία δυστυχώς ήταν σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο της Ελλάδος. Δεν, mm-hmm. δοκιμάστηκαν τόσο πολύ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες όσο η ελληνική. Mm-hmm. Γιατί τουλάχιστον για τον κορονοϊό λες ότι ήταν παγκόσμιο, ναι, το φαινόμενο, η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία επηρέασε αντίστοιχα. Όμως η οικονομική κρίση, καλά κάνατε και το επισημαίνετε, ήταν και ενεργειακό, αλλά η οικονομική κρίση ήταν εδώ. Ναι. Οι ελληνικές τράπεζες κλείσαν, mm-hmm. η Ελλάδα συγκλονίστηκε από διαδηλώσεις, οι Έλληνες πληρώσαν μέσω του ΕΤΙΔΕ, ναι. και του ΕΜΦΙΑ ενίκεια στα ίδια τους τα σπίτια, τα ιδιόκτητα. Έτσι, αυτά μην τα ξεχνούμε. Να μην τα ξεχνάμε, όχι. Όπως και όσους χάσαν τη δουλειά τους και πιεστήκαν και καταφύγανε στο αλκοόλ ή στις ουσίες. Mm-hmm. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, mm-hmm. η γιαγιά και ο παππούς, βρεθήκανε να είναι οι τροφοφόροι κλάδοι πολλών νεαρών οικογενειών, όπου τα παιδιά είτε χάσαν τη δουλειά τους, είτε ζοριστήκαν, είτε δεν μπορούσαν, και πολλές από τις συντάξεις που ήδη είχαν υποστεί περικοπές πηγαίναν στο μεγάλωμα των εγγονιών. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο βία, όταν μια κοινωνία έχει προσπαθήσει να βρει αυτές τις ψευδοϊσορροπίες, mm-hmm. της, γιατί ψευδοϊσορροπίες ήταν όσες μπορέσαμε και εγκαταστήσαμε, ναι. μέσα στην κρίση, αλλά μας βοήθησαν να αντέξουμε. Ναι. Ξαφνικά, θεωρώντας ότι πας να ξεφύγεις από την αυτό. Οικονομική κρίση, ήρθε κατευθείαν ο κορονοϊός. Και μας άλλαξε πάλι όλα τα δεδομένα. Και συνδέστε το αυτό, ας πούμε, με μια κοινωνία και μια οικονομία, όπως για παράδειγμα εδώ η τοπική, ναι. της Κέρκυρας, που είναι βασισμένη με τον τουρισμό, πάνω στον τουρισμό, και μάλιστα είναι βασισμένη στον υψηλής ποιότητας τουρισμό. Mm-hmm. Την έχουμε όλοι ταυτίσει με την προμετωπίδα, ναι. του κοσμοπολίτικου τουριστικού προϊόντος, mm-hmm. που προβάλλει η χώρα μας προς τα έξω, και πώς ξαφνικά αυτή η ευημερία, που δεν είχε κλονιστεί τόσο πολύ μέσα στην κρίση, διότι σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες και οικονομίες ο τουρισμός μπορούσε να διατηρεί ένα δίχτυ, mm-hmm. οικονομικής ασφάλειας, πόσο πραγματικά κλονίζεται όταν έρχεται ο κορονοϊός που χτύπησε κατά κόρον, βέβαια. Αυτού του τύπου της μετακινήσεις των πληθυσμών, και πόσο πρέπει να έχουμε υπόψη μας τέτοιες ιδιαιτερότητες, mm-hmm. διότι
μέρη υψηλής τουριστικής ανάπτυξης διακρίνονται όμως από μια εποχικότητα. Δηλαδή, ναι, μεν το καλοκαίρι εδώ είναι μια κοσμοπολίτικη όαση, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τους μήνες του χειμώνα είναι λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Λίγο διαφορετικά. Και όταν υπάρχουν πιέσεις συσσωρευμένες, αυτή η εναλλαγή μπορεί να αποτελέσει το σαθρό υπόστρωμα για να μπορέσουν να διωγγωθούν και να αναπτυχθούν πληθώρα εξαρτήσεων. Πάμε λοιπόν στο ΚΕΘΕΑ. Γενιάσαμε σήμερα και το Πολυδυναμό Κέντρο στην Κέρκυρα. Απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν κάποιο ζήτημα ή οι ίδιοι ή οι μέλη του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Όμως νομίζω, κύριε Πρόεδρε, απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αναγνωρίζουν ότι έχουν το πρόβλημα για να μπορέσουν έτσι να είναι, ζητήσουν όπως το λέτε, βοήθεια. Επειδή ακριβώς το ΚΕΘΕΑ δεν χρησιμοποιεί το υποκατάστατο. Το οποίο βεβαίως έχει το ρόλο του με τον αδελφό οργανισμό, τον ΟΚΑΝΑ, να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών που μπορεί να το χρειάζονται ή που μπορούν μέσα από αυτό να βρουν το δικό τους δρόμο. Επειδή όμως το ΚΕΘΕΑ, πέραν το ότι ασχολούμαστε με όλες τις εξαρτήσεις, δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες μέσα στο στεγνό θεραπευτικό μοντέλο, το λεγόμενο, στο κοινωνικό δηλαδή μοντέλο, το κλειδί είναι ακριβώς η απόφαση του ατόμου να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να μπει στη διαδικασία να επαναδιαπραγματευτεί τη σχέση του με τον ίδιο τον εαυτό. Όμως, βεβαίως και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει θεραπεία αυτό που πολύ σωστά υπογραμμίσατε, να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Ακόμα όμως και αν δεν το αναγνωρίζει και αν δεν προσφεύγει ο ίδιος ο χρήστης, ο ίδιος ο εξαρτημένος, το ΚΕΘΕΑ με αυτά τα πολυδύναμα κέντρα που είναι απλωμένα σε όλη την Ελλάδα και με όλες τις άλλες δομές, τις κλειστές θεραπευτικές κοινότητες, τα ανοιχτά προγράμματα, είναι ανοιχτό στους συγγενείς και στους συντρόφους και στο ευρύτερο υποστηρικτικό ή κοινωνικό πλαίσιο του κάθε εξαρτημένου, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να πούν ότι ακόμα και αν δεν αναγνωρίζει το παιδί μου το πρόβλημα, μπορείτε να με κατευθύνετε είναι για να εδώ το βοηθήσω, γιατί εγώ βιώνω τις δυσκολίες και επειδή ασυνείδητα, αυτό το ξέρουν πολλοί γονείς και πολλοί σύντροφοι, αλλά το λένε και οι θεραπευτές μας, όταν ένα μέλος της οικογένειας εμφανίζει μία εξαρτητική συμπεριφορά ή μία εξάρτηση από μία ουσία, πάσχει όλο η οικογένεια, το σύστημα. Βέβαια. Δεν είναι μόνο ότι διαχέεται η παθολογία από τον ίδιο τον χρήστη, από τον ίδιο τον εξαρτημένο, είναι ότι για να έχει οδηγηθεί κάποιος στη χρήση, σημαίνει ότι το σύστημα κάπου δυσλειτουργούσε. Μαθαίνοντας λοιπόν στον κάθε γονιό, στον κάθε συγγενή να αναγνωρίζει αυτές τις δυσλειτουργίες, γίνεται ο ίδιος καλύτερος, επαναδιαπραγματεύεται ο ίδιος τη σχέση του με τον εαυτό του, για να μπορεί μετά να διαπραγματευτεί σε πιο υγιείς βάσεις και τη σχέση του με το γιο του, με την κόρη του, με τη γυναίκα του, με τον άντρα της ή με τον σύντροφό του. Να επαναλάβουμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, αλλά το επαναλαμβάνω πάντα σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί για τις τοπικές κοινωνίες που είναι μικρές, κλειστές, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι όποιος απευθυνθεί στο πολυδύναμο αυτό κέντρο, στο ΚΕΘΕΑ εδώ, που έκανε τα εγγένεια σήμερα, που έχει μια εξαιρετική διεπιστημονική μονάδα, πρέπει να γνωρίζει ότι διασφαλίζεται το απόρριτο του τι ακριβώς θα συζητήσει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει και να θέλει απλά μία πρώτη επαφή, χωρίς να κάνει κάτι στη συνέχεια. Μην νιώσει ότι, με το που θα πάω, θα γίνει γνωστό σε όλη την Κέρκυρα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει δυστυχώς στις κοινωνίες αυτή η νοοτροπία που φτάνει και στο ζήτημα της επανένταξης που είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας. Και η αρχή και το τέλος είναι λίγο δύσκολα στο να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους και ουσιαστικά να τους αποδεχτούμε, όχι στη θεωρία. Κοιτάξτε, όλη η Ελλάδα μας σε επίπεδο κοινωνίας έχει πολλές αντιφάσεις και το βλέπουμε αυτό και εδώ που είναι μια κοινωνία ανοιχτή, ιστορικά, διαχρονικά ανοιχτή. Ισχύει αυτό που λέτε. Την ίδια στιγμή όμως, ναι, βεβαίως, τα Επτάνησα όσο ανοιχτά και πρωτοπόρα ήτανε, έχουν και τις αγγελώσεις τους. Έχουν την ικανότητα να κλείνονται και να περιχαρακώνονται. Και αυτό μπορείς να το δεις και στην προσπάθεια της επικοινωνίας του μηνύματος της απεξάρτησης και της επικοινωνίας του μηνύματος της αναζήτησης βοήθειας. Πρέπει να γίνει όμως κατανοητό ότι κάπου εθελοτυφλούμε, διότι κακά τα ψέματα.
δεν θα μάθουν από τους θεραπευτές ή από τις θεραπεύτριες του ΚΕΘΕΑ ή από τους άλλους γονείς που ομαδικά θα μπουν για να υποστηριχτούν ότι κάτι συμβαίνει σε ένα σπίτι. Μπορεί πολλές φορές λόγω και ευγένειας ή λόγω ραφιναρίσματος κοινωνικού, για να μην πω υποκρισίας, να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το πρόβλημα του διπλανού. Ενώ το ξέρουμε ή το συζητάμε και απλά το λέμε στον ίδιο. Ναι. Αλλά δυστυχώς για να φτάσει ο άλλος να χρειάζεται βοήθεια στην απεξάρτηση, σημαίνει ότι ήδη ο άμεσος κοινωνικός περίγυρος, και δεν αναφέρομαι μόνο στους συγγενείς, έχει δει τις δυσλειτουργίες. Τις βλέπει λίγο καθυστερημένα, κύριε Λιάπη. Σίγουρα τις δηλαδή, βλέπει. Μπορεί να βλέπουμε το πρόβλημα, να βλέπουμε μια αλλαγή συμπεριφοράς και να τη δικαιολογούμε αρχικά. Α, το παιδί είναι κουρασμένο, ο σύντροφος είναι πιεσμένος. Δηλαδή, πάντα να βρίσκουμε μια αιτιολογία κατά τη δική μας γνώμη, μέχρι να αντιληφθούμε, και θα έχει περάσει ένα διάστημα ικανό που θα έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, ότι κάτι συμβαίνει. Κάθε εξαρτητική συμπεριφορά έρχεται για να αντικαταστήσει την απώλεια κάποιας δομής. Κανένας δεν γεννήθηκε εξαρτημένος. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες βιολογικές προδιαθέσεις, αλλά όπως αυτό σημαίνει κληρονομικά ότι προδιατηθέμεθα σε διάφορα νοσήματα, είτε οργανικά είτε ψυχιατρικά, αλλά κανένας δεν γεννήθηκε εξαρτημένος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνανθρώπων μας που πέφτουν στη μέγενη της εξάρτησης, πέφτουν γιατί χάσανε μια δομή την οποία είχαν πριν ή γιατί ποτέ δεν κατάφεραν να αισθανθούν ασφαλείς μέσα στο πλαίσιο μιας δομής, είτε οικογενειακής, είτε κοινωνικής, είτε επαγγελματικής, είτε όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος νιώθει ότι χάνει τη δομή του, φαίνεται ότι δυσλειτουργεί και καταφεύγει στην εξάρτηση σε έναν φαύλο κύκλο ακόμα μεγαλύτερης δυσλειτουργίας, γιατί αγχώνομαι επειδή έχασα τη δουλειά μου, καταφεύγω στο αλκοόλ και αυτό με κάνει ακόμα πιο αντιπαραγωγικό και άρα ακόμα πιο δύσκολο στο να προσληφθώ και να βρω δουλειά. Ναι. Έτσι πολύ απλά να το πούμε. Ή νιώθω ότι η οικογένεια κάπου δεν καλύπτει τις ανάγκες μου, είτε είναι υπερεπεμβατική είτε είναι αδιάφορη. Πάμε στη θέση του παιδιού. Ναι. Καταφεύγω στην ινδική κάναβη. Αυτή ως ουσία μου πυροδοτεί αστάθεια συναισθηματική εκρήξης στη συμπεριφορά μου, με αποτέλεσμα και εγώ ίδιος μετά να αποσυντονίζω ακόμα περισσότερο μια οικογένεια που ήδη λειτουργούσε ή ανεπαρκούσε. Και από αυτόν τον φαύλο κύκλο δεν μπορώ να βγω, εκτός αν έρθει κάποιος και μου δείξει το δρόμο. Και αυτός ο κάποιος είναι οι θεραπευτές μας, είναι η κοινωνική λειτουργία μας, είναι οι ψυχολόγοι μας και είναι και οι λεγόμενοι ειδικοί θεραπευτές. Δηλαδή άτομα τα οποία είχαν περάσει από τη μέγενη και από τη μάστιγα της χρήσης, κατάφεραν οι ίδιοι να το ξεπεράσουν μέσα στο ΚΕΘΕΑ, στις κλειστές μας κοινότητες ή στα ανοιχτά μας προγράμματα, και έρχονται τώρα έχοντας προσληφθεί, έχοντας δηλαδή βρει και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και επανένταξη μέσα από το ίδιο το ΚΕΘΕΑ, να προσφέρουν αυτή την προστιθέμενη αξία στους καινούριους. Και αυτό είναι σημαντικό και για τους γονείς, γιατί έρχονται σε επαφή με γονείς παλαιών χρηστών, απεξαρτημένων πλέον, οι οποίοι μοιράζονταν τα ίδια αισθήματα απελπισίας, στενοχώριας, ματέωσης, γιατί ματαιώνεται και ο γονιός όταν βλέπει το παιδί του να πέφτει στη χρήση και να μην, ή να βγαίνει για λίγο και να υποτροπιάζει. Και τους μαθαίνουν και τους διδάσκουν αφενός να μην απογοητευτούν, αφετέρου να βάλουν σωστά τα όρια στα παιδιά τους. Και τέλος, όταν βλέπεις ότι κάποιος άλλος, είτε γονιός είτε χρήστης ο ίδιος, το ξεπέρασε, νιώθεις ότι πραγματικά υπάρχει δρόμος. Μπορείς, ναι. Και ο δρόμος αυτός, πέρα από τη δύναμη της θέλησης και από την πίστη ότι πρέπει να αλλάξω, έχει και συγκεκριμένα επιστημονικά βήματα τεκμηριωμένα από την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί το ΚΕΘΕΑ πλέον και το κλειστό θεραπευτικό μοντέλο, το στεγνό μάλλον θεραπευτικό μοντέλο, το κοινοτικό μοντέλο, είτε κλειστό είτε ανοιχτό, μετράει στην Ελλάδα από το 1983 και μετράει παγκόσμια μια πολύ μεγάλη διαφορά από τις δεκαετίες του 50 και του 60. Και μιλάμε για διαφορά, διότι πραγματικά δίνει αποτελέσματα επανένταξης, όχι μόνον διακοπής της ουσίας, γιατί αυτό εμπεριέχει και τον κίνδυνο να γίνει μια περιστρεφόμενη πόρτα, δηλαδή όπως τις πόρτες τις κυκλικές, λίγο να βγαίνω και μετά και να ξαναμπαίνω και μετά πάλι. Τώρα να μιλήσουμε για το κέντρο, για τη μονάδα εδώ στην Κέρκυρα, η οποία υποστηρίζεται και από την περιφέρεια Ιωνιονήσων και από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε συνάντηση χθες και με την κυρία Δήμαρχο και με την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, την αρμόδια την κυρία Ανδριώτη και την κυρία Ανδριού. Ναι.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι επειδή χρηματοδοτείται με το ΕΣΠΑ, ότι εξασφαλίζεται ουσιαστικά, όπως και για το σύνολο της Ελλάδος και για την περιφέρεια Ιωνίων, εξασφαλίζεται η ένταξή του και στο πρόγραμμα 2021-2017, γιατί αυτό υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα 2014-2020. Να τονίσουμε ότι τα εγγένεια δεν ήταν μόνο τυπικά, γιατί δεν εγγενιάζουμε απλώς κάτι το οποίο θα λειτουργήσει, όπως πολλές φορές έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα. Λειτουργεί ήδη ένα χρόνο. Και στον ένα χρόνο λειτουργίας έχει δει 80 εξαρτημένους κερκυραίους και κερκυραίες και πάνω από 100 γονείς ή συγγενείς εξαρτημένων συμπολίτες σας. Και το εξαρτημένο, να το επισημάνουμε, δεν αφορά μόνο ναρκωτικά. Έχει να κάνει με ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές μορφές εξαρτήσεων. Έτσι, τζόγο. Τζόγο, σωστά. Όλα αυτά. Άρα μπορεί να απευθυνθεί κάποιος εκεί και να βρει την απαραίτητη την στήριξη που χρειάζεται. Δηλαδή απλά και μόνο μια πρώτη επαφή ή και μια διαδικασία που θα τον οδηγήσει έτσι όπως πρέπει για να κάνει το επόμενο βήμα. Είτε είναι συγγενής, είτε είναι ο ίδιος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα ζήτημα. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο το πολυδύναμο κέντρο, είναι και η κινητή μονάδα, η οποία βέβαια εντρεύει στην Κεφαλονιά, αλλά έρχεται να καλύψει τις ιδιαιτερότητες τις γεωγραφικές αυτού του πολύμορφου νησιωτικού ανάγλυφου των Επτανήσων. Και έρχονται και άλλες δράσεις. Συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα μας είχε παραχωρηθεί από Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο εδώ νησιού των Ιωνίων ένα ιστιοφόρο, το οποίο ακριβώς το χρησιμοποιήσαμε για τις μέρες που μας το παραχώρησαν, με τον σκίπερ, με τον οδηγό του εννοείται, ως κινητή μονάδα. Δηλαδή μπήκε το προσωπικό μας και πήγε σε συγκεκριμένα νησιά, μεταφέροντας το μήνυμα, μεταφέροντας τα πρώτα δομικά ραντεβού που τα λέμε εμείς, δηλαδή τη δυνατότητα να έρθεις, να πεις το πρόβλημά σου, να λάβεις ενημέρωση, να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προσεγγίζει το ΚΕΘΕΑ το πρόβλημα και τι προοπτικές έχεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε περισσότερο, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η κλειστή κοινότητα, που ας πούμε η πιο κοντινή σας εδώ είναι στα Γιάννενα. Τα πολυδύναμα κέντρα, όπως είναι το πολυδύναμο κέντρο εδώ, προσφέρει αυτοτελή προγράμματα εδώ στην τοπική κοινωνία στην οποία αναφέρεται και μέσα από την οποία προήλθε, γιατί υπήρχε χρόνιο αίτημα της Κέρκυρας, του κερκυραϊκού λαού, να υπάρξει και εδώ δομή του ΚΕΘΕΑ. Το ανοιχτό μας πρόγραμμα λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά και αν βεβαίως κάποιοι συνάνθρωποι μας, κάποιοι συμπολίτες μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και είναι τόσο βαριά η εξάρτηση και η προβληματική την οποία αντιμετωπίζουν, ναι, βεβαίως και οι κλειστές μας κοινότητες αποτελούν λύση και είναι έτοιμες να τους δεχτούν. Άρα υπάρχει τρόπος, αυτό να κρατήσουμε, ότι δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο, αρκεί να κάνουμε το βήμα ή οι συγγενείς ή ο ίδιος ή το ίδιο το άτομο που αντιμετωπίζει το θέμα. Νομίζω είναι πιο δύσκολο να το κάνει ο ίδιος, πιο εύκολα οι συγγενείς θα ξεκινήσουν μια προσπάθεια προσέγγισης, δύσκολα να γνωρίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Όχι μόνο σε ζητήματα εξάρτησης, γενικότερα θεωρώ ως άτομα, δεν λέμε εύκολα ναι, έχω κάνει λάθος ή έχω αυτό το ζήτημα, πρέπει να το βελτιώσω. Υπάρχει τρόπος και μπορούμε να απευθυνθούμε στο Πολυδύναμο Κέντρο. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι, καταρτισμένοι, που μπορούν να μας καθοδηγήσουν καθημερινά. Και γι' αυτό είπατε ότι δεν ήταν τύπης, αλλά ουσίας τα εγγένεια, γιατί έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής στην τοπική κοινωνία. Κλείνοντας, θέλω να ακούσω λίγο και μια κουβέντα από εσάς για αυτή την πανελλήνια συνάντηση των φορέων της πρόληψης. Πόσο σημαντικό είναι όλοι αυτοί οι φορείς που δίνετε το δικό σας αγώνα σε όλη την Ελλάδα να συζητάτε για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Όπως τόνισα και στην ομιλία μου στο χαιρετισμό, η Κέρκυρα έχει ως σύμβολό της την απίδαλο ναύμη, το πλοίο χωρίς τιμόνι, γιατί ακριβώς κατευθύνεται με τη σκέψη. Η Κέρκυρα επίσης είχε την αρχαιοελληνική ιδιαιτερότητα, το νησί των Φεάκων, να φιλοξενήσει έναν άντρα χωρίς πλοίο. Είχε χάσει το πλοίο του Οδυσσέας όταν
βγήκε εδώ στις ακτές σας, αλλά έναν άντρα που είχε πάρα πολύ νου, mm-hmm. τον Πολύτροπο Οδυσσέα. Αυτή ακριβώς η ένωση ενός πλοίου χωρίς πιδάλιο που κατευθύνεται με το νου και ενός άντρα mm-hmm. με πολύ νου αλλά δίχως πλοίο, ας είναι πραγματικά το μήνυμα που θα βγει από αυτήν εδώ την πανελλήνια συνάντηση των φορέων της πρόληψης, χωρίς κανέναν ανταγωνισμό εσωτερικό, χωρίς καμία αγκύλωση και χωρίς καμία προτεραιοποίηση του μοντέλου που υποστηρίζει ο καθένας από εμάς και του τρόπου με τον οποίο κάνει τη δουλειά του, να βάλουμε ως βασικό γνώμονα και ως κοινή συνισταμένη της συνεργασίας μας την προσπάθεια να αποκτήσει πιδάλιο η ζωή καθενός εξαρτημένου συνανθρώπου μας. Και ένας βασικός τρόπος για να αποκτήσει πιδάλιο, το οποίο θα τον πάει στον προορισμό της απεξάρτησης, είναι και η πρόληψη. Πώς δηλαδή ποτέ δεν θα έρθει σε επαφή με επιβλαβείς ουσίες ή με επιβλαβείς συμπεριφόρας. Τα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έρχεστε συχνά στο νησί, γιατί θα έχουμε πολλά πράγματα να αναδείξουμε. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, εσείς δεν φεύγετε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο ζωντανά στο πρώτο βήμα, εδώ στο Start.